Καλημέρα, Λιάννα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Λιάννα, πρόσεξε. Διαβάζω. Πληθαίνουν, αλλά καθυστερούν τα εμβόλια. Ελπιδοφόρα μηνύματα, αλλά χαμός, όπως έγραφε η Καθημερινή. Πάω στο ριζοσπάστη. Πόλεμος συμφερόντων για τα κέρδη με θύματα τους λαούς σε ό,τι αφορά τα εμβόλια. Και αυτή την ώρα οι κύριοι αυτοί δεν μπορούν να κρατούν σε μία ομοιρία όχι μόνο την Ευρώπη, ολόκληρο τον κόσμο και όποιος πληρώσει πιο πολλά να παίρνει τα εμβόλια. Από δώρο ζωής έγινε πολιορκητικός κρυός αγωνίας. Ο λόγος σε σένα. Κοίταξε να δεις. Έλα. Σε άκουσα που παρουσίασες τι θέλει ο κόσμος. Είναι μηνύματα του κόσμου. Τα μηνύματα ναι, από τον κόσμο. Εγώ παρακαλώ πάρα πολύ τον κόσμο να συνειδητοποιήσει ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος είναι ένα από τα έσχατα στάδια του υπέροχου, υπαρκτού μας καπιταλισμού ναι. Και μάλιστα του παγκοσμιοποιημένου, ο οποίος έχει και ακούς ομά, εμψυχρό, την Αμερική να σου δηλώνουν ότι από τον κορονοϊό έχει περισσότερα θύματα από όσα είχε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν θέλω ο κόσμος να συνηθίσουμε, με βάζω μέσα, να συνηθίσουμε αυτή την τραγωδία, να συζητάμε για εμπορικό πόλεμο εταιριών, πολυεθνικών κολοσσών, εθνικισμών περί τα εμβόλια και διάφοροι, μια έτσι μπουρδολογική, ένα μπουρδολογικό λεξιλόγιο το οποίο έχουμε φτιάξει για να αντιμετωπίσουμε ένα έγκλημα, ένα παγκόσμιο διεθνές έγκλημα που λέγεται πανδημία και αντιμετώπιση της. Η αντιμετώπιση της είναι το έγκλημα. Και να συνηθίσουμε στην αντίληψη ότι σε αυτόν τον πόλεμο, εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε 5.000 νεκρούς την ημέρα εκεί, 3.000 νεκρούς την ημέρα παραπέρα, 100.000 σε μια φτωχή χώρα, 500.000 σε μια πολιτισμένη. Και αφού η πολιτισμένη έχει 500.000 νεκρούς, δεν πειράζει. Εμείς έχουμε 5.000 και είμαστε πολύ καλά και είμαστε οι πρίγκιπες και οι πριγκίπισες της πανδημίας. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να ξυπνάς το πρωί και να κοιμάσαι το βράδυ και να κάθεσαι να σκέφτεσαι και να παρακαλάς να κρέμεται η ζωή σου κυριολεκτικά από το εμβόλιο του Χ ή του Ψ. Πρόταση. Η πρόταση είναι κεντρικός σχεδιασμός ουσιαστικός. Θα σου το πω κιόλας. Είμαστε και στο 21ο συνέδριο του κόμματος που θα γίνει το 21. Το στον εδώ, 21ο ναι. Αιώνα. Πρόσεξε, στον 21ο αιώνα. Το 21ο συνέδριο. Και είναι πιο επίκαιρες από ποτέ οι θέσεις μας. Πιο επίκαιρες από ποτέ. Δεν μπορεί η υγεία να είναι εμπόρευμα. Τελεία. Άρα ο κόσμος δεν θέλει επιδοτήσεις στην υγεία. Δεν θέλει χάρες στην υγεία. Θέλει δωρεάν υγεία. Μάλιστα. Που σημαίνει πρωτοβάθμια τέλεια. Που σημαίνει όλη η τεχνολογία στην εξυπηρέτηση της υγείας των πολιτών. Όλη η τεχνολογία. Και αυτό να είναι δωρεάν. Δεν ανήκει σε κανέναν η υγεία. Η υγεία ανήκει σε σένα, σε μένα, ναι. Πώς να σου το πω, είναι το λάδι στο καντήλι μας. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να γίνεται λαδέμπορας της κατοχής πάνω στο λάδι του καντηλιού της ζωής σου. Εκ των πραγμάτων. Θέλει δωρεάν παιδεία. Εκ των πραγμάτων θέλει δωρεάν παιδεία. Τι σημαίνει δωρεάν παιδεία? Δωρεάν παιδεία σημαίνει τσουβαλιδών, αστυνομιδών. Αυτή είναι η δωρεάν παιδεία. Με φροντιστήρια, με πληρωμένα βιβλία, με πληρωμένα μεταπτυχιακά. Τι θέλει? Θέλει δωρεάν παιδεία. Δωρεάν παιδεία σημαίνει ότι έπρεπε να είναι ξεσηκωμένος ο κόσμος όταν πριν από την πανδημία πολλαπλασιάστηκε ο αριθμός των παιδιών στην τάξη. Τότε έπρεπε να ξεσηκωθεί. Δεύτερον, πρέπει να πάψει να τρομάζει με την ιδέα ότι ξεσηκώνεται. Έχουν φροντίσει με κάθε τρόπο. Μην πας στο γήπεδο γιατί θα γίνουν επεισόδια. Μην βγεις στο δρόμο γιατί θα παίξουν τα κρυγόνα. Μην πας παραπέρα γιατί θα έρθουν οι έτσι. Με μία προβοκατόρικη αντίληψη ότι με το που θα κουνηθείς και θα πεις τη γνώμη σου, με το που θα βγεις να διαμαρτυρηθείς, είσαι εξορισμού εγκληματίας. Εσύ διαδίδεις τον ιό. Εσύ αναγκάζεις τη χώρα να πληρώνει φάρμακα. Είναι ψέμα. Δεν αναγκάζεις εσύ τη χώρα να σου δώσει φάρμακο για τον καρκίνο που πρέπει να το περιμένεις τώρα, την εποχή της μίας ασθένειας, ούτε κι εγώ ξέρω πόσους μήνες για να κάνεις χημειοθεραπεία. Άρα ο κόσμος πρέπει να αντισταθεί. Όλοι μιλάνε για αυτή τη ρημάδα την επόμενη μέρα. Η ρημάδα η επόμενη μέρα θα μετριέται. Πώς τη βλέπεις? Με δόσεις μαζί με τα εμβόλια, δόσεις εμβολίων, με δόσεις επιδομάτων. Και θα έχει να διαλέγει ο κόσμος ποιος του έδωσε 5%. Η λύση πάνω, ποια είναι λοιπόν, Λιάννα μου, εμπόδιο. Στην οικονομία η που μπήκες τώρα. Είναι, έλα. Να μας ακούσετε. Εμάς τους κομμουνιστές όταν λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σωτηρία. Δεν είναι ένωση λαών. Είναι ένωση πολυεθνικών. Άμα ήταν ένωση λαών θα σου έλεγα εγώ. Και δεν θα καθόμαστε να συζητάμε ποιος το έφτιαξε το εμβόλιο και αν το έφτιαξε ή δεν το έφτιαξε. Θα μπαίνανε κάτω τα χέρια, θα δουλεύανε και θα το φτιάχνανε.
Μάλιστα. Για γύρνα λίγο πίσω το ρολόι της ιστορίας να δεις. Είσαι... Τι ήτανε, καμιά πλούσια χώρα, η Σοβιετική Ένωση πριν από το Χίτλερ. Τι ήτανε, καμιά χωράκλα που της τρέχανε τα λεφτά από παντού. Ποια ήτανε. Κι όμως κατάφερε και κέρδισε. Άρα, λες... Κατάφερε και κέρδισε. Θυσίασε κόσμο και κατάφερε και κέρδισε. Άρα... Όταν οι κομμουνιστές πήρανε στη Σοβιετική Ένωση την εξουσία, ναι, η έννοια του δημόσιου αγαθού ήτανε τρία πουλάκια κάθονταν και πλάκανε πουλόβερ. Ήτανε μόνο για 10.000 πρίγκιπες. Μάλιστα. Και κατάφερε να έχει Ακαδημία Επιστημών, να έχει δωρεάν παιδεία, να έχει δωρεάν σχολεία. Σε αυτές τις υποδομές ζουν ακόμα και σήμερα, επί Πούτιν. Λοιπόν. Είμαστε στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και συζητάμε με ποιο παζάρι ποιος θα μας δώσει πόσες δόσεις. Στα σοβαρά. Έχουμε δόσεις στη σύνταξη. Δόσεις μετά τα μνημόνια στην πρόνοια. Με δόσεις ζωή. Με μερική απασχόληση. Μερική δουλειά. Ζωή με δόσεις. Δόσεις το ένα, δόσεις το άλλο. Ζωή με δόσεις. Φτάσαμε το απόγειο του καπιταλισμού. Μάλιστα. Τώρα φτάσαμε στη δολοφονία με δόσεις. Θα έχω δόσει εμβολίου και θα σε δολοφονώ με δόσεις. Τώρα φτάσαμε στη δολοφονία. Δεν είναι η δόξα του καπιταλισμού. Είναι το τέλειο σάπισμα του καπιταλισμού. Είτε το γουστάρει κάποιος είτε όχι το λεξιλόγιο αυτό. Ναι. Καπιταλισμός λέγεται. Λοιπόν. Σκέψου ότι κρέμεσαι αυτή τη στιγμή. Στο λαό το λέμε αλλιώς από που κρεμόμαστε, έτσι. Από τα τέτοια των μεγάλων εταιριών. Άμα θέλουν να παράξουν, θα παράξουν. Άμα δεν θέλουν να παράξουν. Και καθόμαστε και συζητάμε ποια είναι η εθνικότητα του τάδε επιστήμονα που μπήκε στο Μάλιστα. εργαστήριο και είχε μια πολύ ωραία ιδέα. Οι πολύ ωραίες ιδέες σε αυτούς ανήκουν. Ήθελα να ξέρω, μα το Χριστό δηλαδή. Πάμε τώρα. Ξέρεις πολύ καλά τα ιατρικά. Πού να πας μετά από αυτό, μωρέ Γιώργο. Πού να πας, μωρέ Γιώργο, εδώ μετά από αυτό. Έχει σταματήσει το μυαλό του κόσμου όταν βλέπει... Θα πάμε στην επετία, θα πάμε. Δώσε μου ένα πιατέλο να περιμένω. Λοιπόν, πρέπει να το πάρουν απόφαση και αυτό νομίζω ότι έχει αρχίσει και του ανησυχεί. Ναι. Γι' αυτό και όλες οι κουβέντες τώρα ξανά, ο Στάλιν, η Σοβιετία και αυτό και τα καθεστώτα και εκείνο και το άλλο και κουβάλα αστυνομία εδώ, κουβάλα αστυνομία εκεί, κουβάλα αστυνομία παραπέρα. Βάλ τους όλους σε μία τάξη. Στρατιωτάκια, ακούνητα, μίλητα, γέλαστα. Δεν πρόκειται να πέφτει το παίξιμο του παιχνίδι. Επειδή στα ιατρικά έχει μεγάλη αδυναμία, δύο. Και φάρμακα θέλουμε. Μπράβο. Και φάρμακα θέλουμε. Άκου τώρα. Είναι η κυρία Παγώνη, η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών. Καλημέρα και πάλι, κυρία Παγώνη. Είναι ο κύριος Γαρμαλιάνος. Εδώ τώρα η κυρία Κανέλη, τα ιατρικά. Καλημέρα, χαρά, Κανέλη. Έχει ασχοληθεί. Τα παίζει στα δάχτυλα. Η Λιάννα, τα παίζει στα δάχτυλα τα ιατρικά, κυρία Παγώνη. Και είδατε τι είπε. Όχι, όχι. Θέλω δωρεάν υγεία. Παρακαλώ πολύ. Ναι, θέλω μια βαθιά. Έτσι τα βαθιά μου συλληπιτήρια, μια και μιλάμε για γιατρούς. Ναι, σκέφτομαι εκείνους τους δύο γιατρούς, τους δυστυχισμένους, τους άτυχους. Ναι. Που πήγανε να πάρουν μία ανάσα από την εξόντωση των ΜΕΘ, ναι, και ανεβήκανε σε ένα βουνό να δουν το χιόνι, να πάρουν καθαρό αέρα. Πράγμα που όλοι μας, όπως είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή εδώ, αυτό θα θέλαμε. Να πάρουμε λίγο αέρα. Να βγούμε να κυκλοφορήσουμε σαν άνθρωποι. Και η κυρία Παγώνη, και ο κ. Γαργαλιάνος, πρόεδρος. Όλοι αυτό θα θέλαμε. Σηκωθήκανε να βγούνε και ήρθε εκείνη η χιονοστιβάδα και τους έκοψε τη ζωή. Και κάθομαι και σκέφτομαι τις οικογένειές τους. Σκέφτομαι τους ανθρώπους που τους χάσανε μέσα στην εξόδωση και έχουν να τους δούνε μήνες γιατί ήταν εχωμένοι μέσα στις εντατικές. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει συμβαίνει με νοσοκομεία που έχουν 100 άτομα σε καραντίνα από το νοσηλευτικό τους προσωπικό. Λείπουν χέρια. Πρώτα απ' όλα στην ιατρική λείπουν χέρια. Ναι. Δεν λείπουν ούτε μυαλά ούτε γνώσεις. Χέρια. Αν θέλει κάποιος να βοηθήσει τους γιατρούς, θέλει χέρια, το καταλαβαίνετε. Νέες προσλήψεις γιατρών. Σωστό. Γιώργο, μια και είμαι εδώ και δεν με νοιάζει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όπως και όλους, Λιάννα με το καλημερινό. Λιάννα, καθημερινή ωραία, κουβέντα, έτσι ωραία, μιλάμε μεταξύ μας. Ωραία, ωραία. Κάντε μου μια χάρη. Ναι. Δεν μπορεί να αποκόψουμε ούτε την πολιτική από την οικονομία. Δεν γίνεται. Πολιτική ναι, ίσον οικονομία. Και δεν μπορούμε να κόψουμε και την υγεία από την πολιτική. Σωστό. Λοιπόν, για μισό λεπτό να δούμε. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι κερδοφόρες. Διότι άμα θα δείτε μέσα στην πανδημία, υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες κυριολεκτικά, όπως το λέει ο λαός μας, έχουν χεστεί στο τάλιρο. Σας το λέω όπως το λέει κάθε μέρα ο άλλος. Δεν ξέρουν πού να τα βάλουν τα λεφτά. Ειλικρινά σας το λέω. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου των τεστ στους εργαζόμενους στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό θα βοηθήσει και τους γιατρούς, θα βοηθήσει και τα νοσοκομεία και θα μειώσει και την πίεση.
Άρα είναι επιβεβλημένο λοιπόν, το τεστ στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και να Μάλιστα. έχουμε ένα μηχανισμό ελέγχου Μάλιστα. σε χώρους μαζικούς για να έχουμε τεστ. Μάλιστα. Δεν μπορεί όταν μιλάς για το συνωστισμό να μου μετατρέπετε την Ερμού, γιατί προσφέρεται κιόλας ως θέαμα και για τις κάμερες. Πας εκεί και άμα κάνεις και μία γωνία, μοιάζει πλήθος. Άμα κατεβείς παρακάτω, μπορείς να δεις και κόσμο να φοράει μάσκα και να κρατάει και αποστάσεις. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να κάνω Κώστα Αλέξη την κάθε Ερμού, στην κάθε πόλη. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν θέλω. Γιατί? Γιατί έχω δει τα λεωφορεία. Έχω δει τα τρένα. Έχω δει τον κόσμο πακτωμένο, κονσερβοποιημένο. Επομένως, δεν μπορεί να μην απαιτώ μαζί με τους γιατρούς και να θέλουν και οι γιατροί. Περισσότερα λεωφορεία. Συντονισμένη προσπάθεια ζητάτε. Λεωφορείο, παίρνει ένα λεωφορείο 50. Να μην παίρνει 50. Να παίρνει 25 ή 20. Α, για να πάρει 20 όμως. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος που δουλεύει από τη μία άκρη πεδίου στην άλλη 9 ώρες από τις 6 το πρωί μέχρι τις 9 και μετά απαγόρευση κυκλοφορίας να περιμένει στη στάση 1 ώρα και 45 λεπτά για να πάει στη δουλειά του. 1 ώρα και 45 για να γυρίσει στη δουλειά του. Να μην του έχουν κάνει μισό τεστ και να πρέπει να πάει. Να σταθεί δωρεάν σε κάποια γωνία, σε κάποια πλατεία, μπας και κάποιος δεήσει να του κάνει τζάμπα το τεστ. Δηλαδή θέτουμε ζητήματα τα οποία είναι στο μεδούλι. Αυτό τι είναι? Πρωτοβάθμια υγεία. Ρωτήστε τους ανθρώπους που έχετε εκεί, η κυρία Παγώνη το ξέρει καλά. Εάν η πρωτοβάθμια υγεία λειτουργούσε, και λειτουργούσε όταν λέμε να λειτουργεί άψογα, με προσωπικό, με νοσηλευτικό προσωπικό, με βάρδιες 24 ώρες, με προσβασιμότητα, κοντά και μέσα στον κοινωνικό ιστό των μεγάλων πόλεων, θα είχε πίεση το νοσοκομείο. Θα είχε πίεση το νοσοκομείο. Έχετε απόλυτα δίκιο και δεν θα είχαμε και ράντζα. Θα υπήρχε ανάγχωμα. Δεν θα είχαμε ράντζα. Σωστό. Δεν θα είχαμε ράντζα. Να σας το πω. Τώρα. Εγώ θα σας το πω με το χέρι στην καρδιά. Είναι... Ένας άϊπνος πιλότος πολιτικής αεροπορίας. Άϊπνος. Ναι. Ο οποίος τον βάζουν και δουλεύει εξοντωμένος 72 ώρες. Εγώ γιατί να του εμπιστευτώ τη ζωή μου? Ένα γιατρό τσακισμένο, κουρασμένο, όπου το ανθρώπινο λάθος σε όλους μας καραδοκεί ανά πάσα στιγμή. Γιατί να τον φέρνω στη θέση του Θεού να διαλέξει από τις 5 εντατικές που έχει? Ποιους θα του πάρουν να του στείλουν στα εξωτερικά ιατρία εκεί? Εσχάτως βάλαν, είχαν την έμπνευση στο Υπουργείο Υγείας να βάλουν τους γιατρούς που λείπουνε να κάνουν εμβολιασμούς. Τρελαίνομαι, το καταλαβαίνετε. Τρελαίνομαι. Πάμε τώρα. Στα κέντρα να έχει από τον πέρσι το Μάρτι φτιαχτεί ολόκληρο κομμάτι στην υγεία με προσλήψεις και με ανθρώπους κατάλληλους και με εθελοντές ακόμα φοιτητές της ιατρικής. Πήγαν οι κνήτες του 4ου και του 5ου έτους, οι οποίοι να είναι εξειδικευμένοι και εκπαιδευμένοι ταχύτατα, να έχουν οργανωθεί τα κέντρα, να έχουν φτιαχτεί έτσι και να μην βγαίνει κάποιος και λέει εγώ θα φτιάξω 1200 εμβολιαστικά κέντρα. Και με ποιους γιατρούς, με ποιους αλλεργιολόγους, με ποιους stand-by? Θα πάρω το γιατρό ο οποίος δεν προλαβαίνει να κατουρίσει στο νοσοκομείο. Ο ίδιος γυρνάει στο σπίτι του και είναι τσακισμένο. Κομμάτια. Έτσι. Και πρέπει να απολυμανθεί για να μπει στο σπίτι του. Έτσι. Πρέπει να απολυμανθεί. Ξέρω γιατρούς οι οποίοι στο διάδρομο της πολυκατοικίας ξεβρακώνονται για να μπουν στο σπίτι τους να είναι απολυμασμένοι, γιατί έχουν γυναίκες και έχουν και παιδιά. Αλλά το ίδιο δεν το κάνουν μόνο οι γιατροί. Το κάνουν και οι καθαρίστριες. Το κάνουν και οι οδηγοί των ταξί. Το κάνουν και οι οδηγοί των λεωφορείων. Το κάνουν και οι εργαζόμενοι στην κονσερβοποιία. Το κάνει και ο άλλος που δουλεύει στο λατομείο ή στο ρηχείο. Επομένως, ο προσανατολισμός της ιατρικής και της οικονομίας προς τον άνθρωπο Μάλιστα. και όχι προς τα κέρδη, δεν μπορεί να μας λέει αυτή τη στιγμή η επιστήμη. Ο ένας λέει 100% το εμβόλιο μου. Ο άλλος λέει 100%, 95% το εμβόλιο μου. Ο τρίτος λέει 80% το εμβόλιο μου. Και εσύ κάθεσαι και μετράς αν θα σου κοπεί 80% η σύνταξη και αν ανέβει και 80% η αξία του τάφου σου. Και αν θα πας σε ομαδικό ή όχι. Λοιπόν. Και κάθεσαι και εξετάζεις τι κονδύλιο θέλεις για να έχεις τάμπλετ να αποχαιρετήσεις τη γιαγιά που την έχει στο νοσοκομείο 3 εβδομάδες. Και δεν του βάζεις του γιατρού τίποτα άλλο και του βάζεις και τον ανθρωπισμό του. Γιατί εγώ το έχω δει αυτό να παρουσιάζεται σαν να είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και στην πραγματικότητα είναι το βασανιστήριο του γιατρού. Φαντάσου το γιατρό που είναι άνθρωπος και βλέπει τον άλλο να ξεψυχάει, που δεν μπορεί να πλησιάσει και επειδή είναι άνθρωπος πρέπει να πάρει και το τάμπλετ, να το βάλει μπροστά, να επιτρέψει στον άνθρωπο να επικοινωνήσει και να πει: είναι. Για χαρά, αυτό είναι το τα έχει ζήσει αυτά η κυρία Παγώνη και ο κύριος Γαργαλιάνος, όπως τα λες είναι.
που είναι ενίσχυση των γιατρών. Να καθόμαστε να συζητάμε μάλιστα τώρα τι κάνει η Άστρα, τι κάνει η Ζενέκα και τι κάνει η Τζόνσον & Τζόνσον. Για να πάμε. Ναι, αλλά όμως κυρία Κανέλη, περιμένουμε όμως από αυτά τα εμβόλια για να προχωρήσουμε. Αυτά τα εμβόλια πρέπει να περιμένουμε για να προχωρήσουμε. Το διατάφτα είναι αυτό. Και αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε βάλει κάποιους στόχους και ένα σχεδιασμό για να τελειώνουμε με αυτό τον επιθετικό ιό και να τελειώσουμε κι εμείς αυτή την ταλαιπωρία στα νοσοκομεία, πάμε. Αυτά τα εμβόλια περιμένουμε. Πάμε στον κύριο Γαργαλιάνο. Να σας πω κάτι, κυρία Παγώνη. Υπάρχουν χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφασίσαν να μην διαθέσουν λεφτά για χύψη πράγματα και να διαθέσουν για να αγοράσουν εμβόλια έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή η άθλη αγορά. Και τα αγοράσανε. Και έχουν εμβολιάσει περισσότερο κόσμο από τον πληθυσμό τους. Εγώ γιατί να κάθομαι να περιμένω τη Μαντάμ Τάδε και τον Μίστερ Τάδε να αποφασίσουν. Η Ευρώπη καθυστερεί, κάνει παζάρια, μας δίνει τα συμβόλαια στον αέρα και διαπραγματεύεται τη ζωή μου για λογαριασμό μου, χωρίς εγώ να έχω τον παραμικρό λόγο σε αυτό. Βάζουμε μια τελεία. Ελάτε, είναι θέλω πολύ σημαντικά όσα λέτε. Μου, και θέλω και το μέλλον μου στα χέρια μου. Και θέλω και τη δουλειά μου στα χέρια μου και θέλω και το μέλλον των παιδιών μου στα χέρια μου. Δεν τα χρωστάω. Κύριε Γαργαλιανό, που πλούτησε. Κύριε Γαργαλιανό, να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Μόνο με έχουμε τον κύριο Καραμερό. Τα κριτήρια που ανοίγουν τα σχολεία, δηλαδή των μικρότερων ηλικιών. Δηλαδή θέλω να πω, τα πανεπιστήμια μας με κανονισμούς, με αραιωμένο κόσμο στα αμφιθέατρα. Σωστά. Με παιδιά τα οποία ψηφίζουν από τα 17 τους. Και άρα είναι πιο όρημα από ότι είναι ένα παιδάκι 7 χρονών. Όχι ίσως τόσο χειραγωγήσιμα. Δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με 5 κανόνες. Δηλαδή κυρία τα παιδιά αυτά ας πούμε, που πάνε στα πανεπιστήμια ή που είναι στα λύκεια και έχουν να δώσουν πανελλαδικές αυτή τη στιγμή και το μυαλό τους μπορεί να είναι και περισσότερο στις πανελλαδικές από το ντύρλι ντύρλι που φανταζόμαστε ότι θέλει η εφηβεία. Δηλαδή είναι θέμα ορμονικό. Όχι, που δεν εμπιστευόμαστε θέμα τα παιδιά, δηλαδή τους εφήβους. Οι εφήβοι αυτή τη στιγμή θα βγουν στην κοινωνία με κατάθλιψη, το καταλαβαίνετε. Τους εμπιστευόμαστε, κυρία Κανέλη. Με συσσωρευμένη οργή. Το φαινόμενο στον Άγιο Νικόλαο, όπου ξαφνικά έχουμε ένα βρεφονιπιακό, ένα τέτοιο Κρήτη. Και είναι. Με την Κρήτη, ναι. Τι έγινε εκεί. Στην Κρήτη πάντα εκεί τι έγινε. Πάντα και με το καινούριο στέλεχος και το καινούριο ιό και το 1002. Εδώ επιτρέψαμε κόσμο να πηγαίνει να έρχεται ελεύθερα, χωρίς καμία ιστορία, με το που εκάμφθη λίγο το κύμα της πανδημίας. Και είδαμε να μπαίνει από παντού και από τις 45 μεριές το καινούργιο στέλεχος, το οποίο είναι ισχυρό και τώρα παρακαλάμε να το πιάνει το εμβόλιο ή να μην το πιάνει το εμβόλιο. Και τι γίνεται. Και ξαφνικά έχουμε ένα παιδικό σταθμό που είναι τα παιδιά. Άγιος Νικόλαος, ναι. Οι εργαζόμενοι, τα πάντα κολλημένοι εκεί. Εκεί τι ευθύνη υπήρχε. Ξέρουμε που σχετίζεται πολύ καλά, αυτό με τις αποφάσεις επιτροπής. Ακούστε, υπάρχουν, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έχουμε 1000 βρεφονηπιακούς σταθμούς και ένας έχει πρόβλημα. Αυτό είναι βεβαίως κάτι το οποίο αναμενόμενο. Ένα που ξέρουμε. Ναι, προφανώς. Μα γι' αυτό μιλάμε. Άμα δεν ξέρουμε, υπάρχει κάποιος κανονισμός που υποχρεώνει καθημερινό τεστ και έλεγχο στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι εργαζόμενοι, οι βρεφονηπιοκόμοι, βεβαίως μπορούν να κάνουν το τεστ στην πλατφόρμα την οποία έχει μάλιστα ανακοινώσει το Υπουργείο. Ένα. Και δεύτερον, υπάρχει και η Περιφέρεια, κυρία Κανέλη, που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Δειγματοληπτική και έλεγχη στα παιδιά γίνονται μία φορά τη βδομάδα. Στα παιδιά, και στα γυμνάσια και στα δημοτικά, παντού. Δειγματοληπτική. Το 10% για δύο λόγους, όχι. Είστε νομικός, κυρία Κανέλη. Δεν μπορεί να χωρίς την κατάθεση του γονέα, δεν μπορεί να κάνει τεστ. Ένα. Εντάξει, λέω, όλα γίνονται. Υπάρχει δυνατότητα να γίνουν. Προαιρετικά γίνονται στο σχολείο. Στην όχι, Αμερική μπορεί κάθε πρωί πριν μπει στο διάλειμμα. Κυκλοφορεί, κυκλοφορεί. Αλλιώς σπίτι. Το έδειξε χθες. Το πανεπιστήμιο, ναι, στα γυμνάσια, στα λύκεια μάλλον, αν θα ανοίγανε τα λύκεια, θα, ναι, γινόταν, γιατί είναι παιδιά μεγάλα. Μάλιστα. Στα γυμνάσια στο πρέπει όμως να πάρει σε κατάθεση. Στο σχολείο. Και εκτός σχολείου. Στο σχολείο όμως. Ναι, άμα τόσο αυτά που ήδη ανοίγουν γίνονται, θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στον πληθυσμό των σχολείων. Σας είπα, βεβαίως, για τους εργαζομένους στον χώρο των σχολείων, βεβαίως. Μα μιλάω και για τα παιδιά, για τα σπίτια τους, για τις οικογένειες. Για τα παιδιά σας εξήγησα, δεν μπορεί χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα. Αν θέλει ο γονέας, βεβαίως μπορεί να πάει το παιδί του να κάνει το τεστ. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι η συγκατάθεση. Εσείς νομίζετε ότι δεν θα συγκατατεθεί το 10% των γονιών, για παράδειγμα. Γιατί σας μίλησε για δειγματοληπτικούς ελέγχους. Κυρία Κανέλη, υπάρχουν οι αρνητές ακόμα. Τι μου λέτε τώρα. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Αρνητές, πόσοι αρνητές. Δεν το ξέρω, δεν το μετράω. Δεν ξέρω αν είναι 20-30%. Θα πέσω στον τρελό, ναι, εγώ τι θα ξέρετε κάνω. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό, κύριε Γαργαλιάνο, ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό αυτή τη στιγμή. Ότι επειδή έχουμε 10 απατεώνες που λένε ότι κοροϊδέψανε γι' αυτό, κόψε τη σύνταξη από όλους γιατί είναι απατεώνες. Όχι, όχι. Δηλαδή τι πάει να πει αυτό επειδή έχει αρνητές.
Για τους μη αρνητές υπάρχει εντολή για να γίνει. Βεβαίως, υπάρχει δυνατότητα να κάνουν τα παιδιά τεστ. Βεβαίως, και από την περιφέρεια και από το Υπουργείο Υγείας. Και παιδεία, συγγνώμη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, θερμότατα. Και εγώ. Τη Λιάνα, την Γκανέλη. Καλό κουράγιο στους εργαζόμενους. Και μην ξεχνάμε και τους ασθενείς non-COVID. Έτσι, έχει σημασία έτσι. Αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γιατί, κυρία Παγώνη μου, το είπαμε κάποια το πρωί. Στιγμή να ανοίξουμε μια συζήτηση, ναι. Γιατί θρηνώ λοιπόν, τουλάχιστον τρεις ανθρώπους σας ευχαριστώ. Που χάθηκαν από non-COVID αρρώστια και δεν χάθηκαν με τις καλύτερες των συνθήκων, λοιπόν, γιατί ακριβώς τα πράγματα πήγαν πίσω.